Φαίνεται ότι αυτά τα οποία λέτε, κύριε Παναγιώτη Ασημακόπουλε, στην πορεία έτσι της δικής σας της παρουσίας εδώ στον 984, ότι ακουμπούν τους συναδέλφους μου, και έτσι αποφασίσαμε να καλέσουμε εσάς και να θέσουμε σε εσάς αυτό το ερώτημα. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλημέρα σας, κυρία Λουδιαράκη, χρόνια πολλά και καλή χρονιά και από μένα, σε εσάς προσωπικά, στους συνεργάτες σας και σε όλους τους ακροατές σας. Στο ερώτημα που θέτετε, νομίζω ότι με μία λέξη μπορούμε να απαντήσουμε ότι όλες οι προκλήσεις αντιμετωπίζονται με αισιοδοξία. Το μήνυμα το δικό μου είναι αυτό. Γενικά θεωρώ ότι ως άνθρωποι, και αν πάρουμε μάλιστα και μια ετυμολογική ανάλυση της λέξης, ότι είναι αυτός ο οποίος κοιτάει ψηλά και κοιτάει το φως και κοιτάζει το αύριο, το μέλλον, σίγουρα υπάρχουν οι προκλήσεις, σίγουρα υπάρχουν τα προβλήματα, τα οποία όπως είπατε μας έχουν σημαδεύσει και μας έχουν προβληματίσει, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν αρμόζει σε πλάσματα τα οποία και από το Θεό έχουν δημιουργηθεί για την πρόοδο και την εξέλιξη και την αγάπη. Δεν αρμόζει σε εμάς λοιπόν να το βάλουμε κάτω, να το πω έτσι με μια απλή έκφραση που χρησιμοποιούμε, αλλά θεωρώ ότι με αισιοδοξία, με πίστη, με ελπίδα και αγάπη προχωράμε και στο νέο έτος με τις νέες ευκαιρίες που θα φέρει, προκειμένου να αναδειχθεί ο καθένας και προσωπικά, να εξελιχθεί και προσωπικά και κοινωνικά, και γενικότερα όλος ο κόσμος να δει κάτι καλύτερο. Ούτως ή άλλως, κύριε Σημακόπουλε, και μέσα από τις δυσκολίες πάντα υπάρχουν ευκαιρίες ή δίνονται ευκαιρίες. Είτε γιατί το σκεφτόμαστε διπλά, είτε γιατί έρχεται εκείνη η άλλη η στιγμή που η ίδια η ζωή σε βοηθάει, δεν ξέρω. Ακριβώς έτσι, και επειδή είπατε για τις ευκαιρίες, η ευκαιρία στην αρχαιότητα είχε προβαλόταν στους ανθρώπους με ένα άγαλμα που ήταν μια γυναίκα η οποία έτρεχε. Κάποιος ο οποίος έχει μακριά μαλλιά, όταν τρέχει τα μαλλιά του ανεμίζουν προς τα πίσω. Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε μια παραδοξότητα, ότι τα μαλλιά της ανέμιζαν μπροστά και το πίσω μέρος του κεφαλιού ήταν καραφλό. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αρπάζεις την ευκαιρία την ώρα που θα περάσει από μπροστά σου, ή να πω και λίγο, ένα τικ λίγο πιο πριν. Άμα ας πούμε περάσει μπροστά σου και το πολύ σκεφτείς, έφυγε. Και επειδή είπατε για την ευκαιρία, θα θυμίσω και κάτι το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος σε ένα κείμενό του: «Ιδούν νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν νυν ημέρα σωτηρίας». Δηλαδή κάθε μέρα, κάθε τώρα, το που λέμε τώρα, το παρόν, κάθε τώρα είναι ένας καιρός ευπρόσδεκτος, δηλαδή καλοδεχούμενος, και μπορεί να μετατραπεί σε ημέρα σωτηρίας. Και αυτό φυσικά, εκτός από το θεολογικό νόημα που είναι σαφές, μπορούμε να το δούμε και γενικότερα ως ένα νόημα σωτηρίας και ανάδειξης και σε άλλα επίπεδα. Δηλαδή τώρα είναι καιρός ώστε να πάρουμε καινούργιες αποφάσεις, να δούμε τα πράγματα διαφορετικά και να βγούμε από διάφορα τέλματα και διάφορα προβλήματα τα οποία ο καθένας μας προφανώς αντιμετωπίζει. Το κάτω-κάτω στην αρχή δεν υπάρχει ανέφελη τελείως ζωή. Δεν θα έχει και νόημα, πιστεύω. Για τον καθένα από εμάς, και έχετε δίκιο πάνω σε αυτό, αλλά από την άλλη, ξέρετε, για εκείνον ο οποίος αυτή την ώρα δεν έχει ούτε τα προστοζήν, ποια είναι εκείνη η ευκαιρία που πραγματικά μπορεί να αρπάξει από τα μαλλιά, είναι ένα ζητούμενο μεγάλο, και ποια είναι εκείνη η ευκαιρία επίσης που είναι ένα πολύ μεγάλο δίλημα για τη σημερινή μας την εποχή, που ο καθένας από εμάς θέλει, επιθυμεί έξω από το εγώ του να δώσει στους νέους ανθρώπους, να δώσει στα παιδιά, να δώσει στους μαθητές. Και το λέω γιατί ξέρετε και εκπαιδευτικός είστε, και εδώ σε ένα κοντινό μας λύκειο κάνετε μάθημα, και όλο αυτό νομίζω ότι σε προκαλεί. Νομίζω ότι στην τοποθέτησή σας δώσατε και τη λύση. Είπατε μια φράση κλειδί: έξω από το εγώ μας. Και με αυτόν τον τρόπο λύνονται και τα προβλήματα αυτού ο οποίος σήμερα δεν έχει τα προστοζήν. Δεν βλέπει δηλαδή ελπίδα σωτηρίας και δεν βλέπει φως πουθενά. Ακριβώς αυτό
είναι νομίζω το μήνυμα κάθε φορά βέβαια, όχι μόνο της πρωτοχρονιάς, να καταφέρουμε αυτό που κοινωνικά ονομάζεται αλληλεγγύη. Εάν υπήρχε αυτό και αν το καταφέρουμε αυτό, ο καθένας έστω σε μικρό βαθμό, τότε τα πολλά προβλήματα φεύγουν ή τέλος πάντων μοιράζονται. Φανταστείτε ας πούμε να πρέπει εσείς να σηκώσετε ένα βαρύ τραπέζι. Το μόνο που μπορείτε να το κάνετε είναι να το σύρετε. Ο κάθε άνθρωπος, όχι μόνο εσείς. Εάν όμως μαζευτούν τέσσερις και το πιάσουν από τις τέσσερις γωνίες, μπορούν να το σηκώσουν και να το μεταφέρουν. Εάν μαζευτούν παραπάνω, μπορούν να το κάνουν έναν επούπλο στα χέρια τους. Και αυτό το αίτημα του να φύγουμε από το εγώ και να πάμε στο εμείς, πέρα από το ότι θυμίζει τη φράση του Μακρυγιάννη κατά την Επανάσταση του 21 και λίγο μετά, είναι σημαντικό γιατί και εκκλησιαστικά τονίζεται. Ο άνθρωπος στον χώρο της Εκκλησίας δεν σώζεται ως μονάδα, δεν σώζεται ως εγώ, σώζεται ως εμείς. Είναι πάρα πολλές οι αναφορές αυτές. Είναι δηλαδή το κλειδί της ευκαιρίας που αναζητούμε, θέλετε να πείτε, για να ξεκινήσουμε από εκεί. Ακριβώς, είναι το κλειδί της ευκαιρίας και είναι και το κλειδί και είναι και η πόρτα, ας πούμε, για μια άλλη πραγματικότητα, την οποία όποιος την νιώσει και όποιος την οικειοποιηθεί, δεν θέλει να την αλλάξει. Ενώ μοιάζει δελεαστικό το να έχω εγώ εκείνο, τα άλλο εκείνο, δεν είναι και τόσο, ας το πούμε έτσι, δεν έχει την εσωτερική πληρότητα. Ο χθες εορταζόμενος Μέγας Βασίλειος, αν διαβάσουν κάποια κείμενα του συγκλονιστικά, θα νομίζει κανείς ότι είναι κείμενα τα οποία προέρχονται, ας πούμε, από το χώρο του κομμουνισμού, για παράδειγμα. Ο οποίος ο Μέγας Βασίλειος, που τον έχουμε λίγο ταυτίσει με αυτό το χαζοχαρούμενο Σάντα Κλάους που φέρνει τα δωράκια, καμία σχέση, ήταν ένας πατέρας εκκλησίας ο οποίος ο ίδιος έκανε το εγώ εμείς, δίνοντας τη δική του προσωπική περιουσία σε όλα, σε όλους, κάνοντας ιδρύματα, αλλά λέει κάτι συγκλονιστικά πράγματα. Λέει, το δεύτερο παπούτσι που έχεις, λέει, στη ντουλάπα σου ή το ρούχο που σαπίζεις στον χώρο σου ή τέλος πάντων τα τρόφιμα και όλα τα υπόλοιπα, δεν είναι δικά σου, είναι του άλλου. Δεν λέει δώστα. Δεν λέει σε παρακαλώ αν θες, ας πούμε, ξέρω εγώ, σκέψου μήπως ο άλλος πεινάει. Λέει ξεκάθαρα ότι δεν είναι δικά σου. Και ξεκαθαρίζει με αυτόν τον τρόπο την κοινωνική διδασκαλία του χριστιανισμού, ότι η περιουσία, η ιδιοκτησία δεν είναι προσωπική. Είσαι διαχειριστής, κυρία μου και κυρία μου. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι έχεις καθήκον όφελος, οφειλή, συγγνώμη, ως μέρος της εκκλησίας και της κοινωνίας να τα διανέμεις. Δεν αφήνει περιθώρια δηλαδή εγωκεντρικής κατάστασης όσον αφορά στους μεταλλικά. Να με συγχωρείτε όμως, κύριε Σιμακόπουλε, αλλά αυτό είναι πολύ πολύ προχωρημένο. Δεν το δέχεται και κανένας από εμάς. Δεν το μεταφράζει με τον τρόπο που το μεταφράζει κανένας που το μεταφράζετε εσείς κανένας από εμάς. Αλλά δεν κάνει να ξεχνάμε και από την άλλη, να η μεγάλη πρόκληση, ότι υπάρχουν και πατέρες της Εκκλησίας που σαφέστατα δεν το μεταφράζουν όπως το μεταφράζετε εσείς, με αποτέλεσμα να μας δίνει το αντίθετο παράδειγμα. Λυπάμαι. Αυτό ισχύει, αλλά να σας πω κάτι, επειδή είπατε ότι το μεταφράζουμε σωστά εμείς. Μήπως το μεταφράζουν, ας πούμε, τα παιδιά. Πάτε σε ένα νηπιαγωγείο, σε ένα παιδικό σταθμό, σε μικρά παιδάκια και θα δούμε πόσο άβολα και ελεύθερα μοιράζονται τα πάντα. Άρα, στη φύση μας, αν θέλετε, είναι η αλληλεγγύη, δεν είναι κάτι δηλαδή που είναι ξένο με εμάς. Στην πορεία λοιπόν γίνονται πράγματα τα οποία μας κλείνουν σε ένα παγωμένο και πανίσχυρο, έτσι μοιάζει τουλάχιστον, εγώ. Εάν δούμε το εγώ σαν πάνω απ' όλα, τότε δεν μας ακουμπάει τίποτα. Ούτε οι γιορτές, ούτε οι πρωτοχρονιές, ούτε τα προβλήματα των άλλων, ούτε οι ευκαιρίες που λέγαμε πριν. Για να γίνει η ευκαιρία πράξη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έξοδος από το εγώ. Ακόμα και τα τραγουδάκια, τα ερωτικά, ακόμα και οι έξωθεν μαρτυρίες και φιλοσοφίες και όλα τα υπόλοιπα τονίζουν αυτή την ανάγκη συνύπαρξης, συμπερίληψης. Αυτή είναι μια λέξη σημερινή της μόδας, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ότι οι άνθρωποι μεταξύ μας χρειαζόμαστε συμπερίληψη. Συμπερίληψη σημαίνει να συμπεριλάβουμε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή να χωρέσουμε. Και προσέξτε, η εκκλησιαστική λέξη είναι συγχώρεση. Όταν λέω εγώ ότι σας συγχωρώ ή εσείς με συγχωρείτε, δεν σημαίνει λέμε ένα συγγνώμη και τελείωσε. Είναι ότι χωράμε μαζί κάπου. Δηλαδή, να μπορώ να είμαι σε ένα χώρο που να είστε κι εσείς και να νιώθω μια ζεστασιά, μια αγαλίαση. Όχι να νιώθω ότι είστε η απειλή του χρόνου μου, του εαυτού μου, της περιουσίας μου και δεν ξέρω εγώ και εγώ τι άλλο.
Πόσο εύκολα μπορείς να κοιτάξεις, κύριε Σιμακόπουλε, τον καθρέφτη και να κάνεις αυτή τη συζήτηση που εμείς αυτή την ώρα κάνουμε? Για κάποιους μπορεί να πει αμπελοφιλοσοφίες πρωινές είναι και μέσα σε μια καινούργια χρονιά, δεν ξέρω τι θα πάρουμε, εδώ βλέπουμε τις δυσκολίες τις καθημερινές μας κλπ. Εγώ λοιπόν συνεχίζω και ρωτώ, πόσο εύκολο είναι να σταθεί κάποιος μπροστά στον καθρέφτη του, τον καθρέφτη του εαυτού του, και δεν το λέω κυριολεκτικά, και να πει ότι αυτό το εγώ πρέπει να το πάω διαφορετικά και να το κυλήσω διαφορετικά και να του δώσω ένα άλλο βηματισμό. Γιατί με μπλοκάρει, γιατί με πάει πίσω, γιατί δεν το κάνουμε, γιατί δεν είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε? Είναι δύσκολο και θεωρώ ότι γίνεται ακόμα πιο δύσκολο από τον τρόπο που έχει δομηθεί η σημερινή κοινωνία. Μα εμείς δεν την έχουμε δομήσει? Ναι, έχετε δίκιο, εμείς την έχουμε δομήσει. Την έχουμε δομήσει με έναν τρόπο καθαρά εγωκεντρικό. Και το θέμα ποιο είναι, ότι όταν ας πούμε κάποιος πει, έστω και από αλτρουισμό ή ευαισθησία ίσως και πρόσχερη, να κάνει κάτι άλλο, τα πάντα θα του λένε πόσο χαζός είναι. Όταν αρχίσει και μοιράζεται, όταν αρχίσει και βλέπει τον άλλον ας πούμε σαν τον ίδιο του τον εαυτό, τα πάντα θα του μοιάζουν σε χαζός. Και να σας πω και κάτι, ούτως ή άλλως η ηθική και η θρησκεία και ο χριστιανισμός εν προκειμένου, μοιάζει κουταμάρα. Και αυτό ακριβώς το τονίζει και ο Απόστολος Παύλος. Λέει ότι ουσιαστικά εμείς θεωρούμαστε ανόητοι. Βέβαια εκεί μιλάει για την ανάσταση του Χριστού, αλλά κοιτάξτε λίγο αυτό το παράδειγμα. Ο Χριστός, ας πούμε, αναστήθηκε, θυσιάστηκε και αναστήθηκε. Γιατί? Για τον εαυτό του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη έξοδος, αν θέλετε, από το εγώ και μεγαλύτερο άνοιγμα στον άλλον από τη θυσία του Χριστού, ο οποίος δεν είχε ανάγκη ούτε την ενσάρκωση, ούτε το θάνατο, ούτε την ανάσταση. Το έκανε αυτό για να ανοιχθεί στον άλλον. Ποιος είναι ο άλλος? Ο κάθε άνθρωπος. Επομένως, κάποια πράγματα, επειδή είπατε πριν και για την Εκκλησία και έχετε απόλυτο δίκιο, σε περιπτώσεις ας πούμε ανθρώπων που απλά μαζεύουν, έστω και αν έχουν υψηλά εκκλησιαστικά αξιώματα, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, και αυτό ακούγεται λίγο σαν διδακτισμός τώρα, αλλά κάπως έτσι δεν μπορώ να το πω και διαφορετικά, είναι ότι χριστιανός και εγώ δεν πάει μαζί. Χριστιανός και εμείς πάει μαζί. Προσέξτε τώρα, μέσα στο εμείς. Εγώ λέω ότι ό,τι και αν πιστεύεις, όπως και αν το πιστεύεις, αυτό το εγώ είναι που μας μπλοκάρει και δεν πάμε μπροστά. Γιατί μπορεί να πιστεύεις ό,τι θέλεις, αλλά το εγώ σου είναι εκεί που σου προκαλεί και σου δημιουργεί το θέμα. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς. Το εγώ σε κάθε τομέα και σε κάθε επίπεδο είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά μας απομακρύνει και μας δημιουργεί αυτή την απόσταση ασφαλείας. Γι' αυτό το λόγο για μένα ας πούμε το μήνυμα της κάθε χρονιάς, προσέξτε, κάθε χρονιά θα την έλεγα σαν κάθε ξεκίνημα. Και κάθε ξεκίνημα δεν είναι μόνο, ας πούμε και αύριο το πρωί είναι μια καινούργια χρονιά και μετά από μια ώρα είναι μια καινούργια χρονιά, μια καινούργια ευκαιρία. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη τις χρονιές, τους μήνες, τα γενέθλια, τις γιορτές και για λόγους ψυχολογικούς αν θέλετε. Και επειδή πάνω σε αυτή την έννοια που λέγεται χρόνος, δομεί τη ζωή του όλη και κάνει και αυτό που ονομάζουμε μια αυτοκριτική. Κοιτάζει λίγο πίσω, ας πούμε, και βλέπει, α, εδώ πάμε καλά, εκεί πάμε, δεν πάμε καλά. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν αυτό που ονομάζουμε απογραφή. Δηλαδή γράφουν, ας πούμε, τα έσοδα, τα έξοδα και τα προϊόντα. Αυτό λοιπόν, αν το γενικεύσουμε, η έννοια της απογραφής χρειάζεται προσωπικά στον καθένα κάθε μέρα. Mm. Τι έγινε σήμερα, τι πήγε καλά, τι πήγε στραβά. Εδώ μπορούμε να θυμηθούμε και το μήνυμα, άμα θέλουμε να φύγουμε και από το χώρο του χριστιανισμού, που έδινε ο Πυθαγόρας στους μαθητές του. Πριν κοιμηθείτε, λέει, θα κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Τι έκανα, τι είπα, τι έκανα που δεν έπρεπε, τι είπα που δεν έπρεπε. Μια αυτοκριτική. Αυτό τι σημαίνει? Σταματάω από στιγμή το χρόνο, τη ζωή μου και λέω, η σχέση μου με τους γύρω ποια είναι? Μήπως πρέπει να αναπροσαρμόσω κάποια πράγματα και να επαναπροσδιορίσω κάποιες έννοιες και αξίες? Αυτό ακριβώς λοιπόν το πράγμα είναι η νίκη του στο εγώ. Είναι το πρώτο βήμα, αν θέλετε. Τα λέτε αυτά στους μαθητές σας? Ορίστε. Τα λέτε αυτά στους μαθητές σας? Ναι, τους περνάτε αυτό το μήνυμα? Και πόσο, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Και πόσο το μήνυμα αυτό βρίσκει ευήκο άοτα? Νομίζω ότι τα νέα παιδιά είναι πολύ πιο ανοιχτά σε αυτό. Έστω και θεωρητικά. Γιατί στην πορεία σίγουρα κάποια πράγματα δυσκολεύουν τους ανθρώπους. Αλλά αυτοί που λέμε οι έννοιες που είπαμε πριν, αλληλεγγύη, συμπερίληψη και τέλος πάντων το άνοιγμα στον άλλον,
βρίσκει καλύτερο έδαφος εκεί. Στην πορεία βέβαια πολλά πράγματα χαλάνε. Και σίγουρα αυτή η φορά της εγωτικής μονούπαρξης έχει κατέβει η ηλικία. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά να σας πω κάτι. Νομίζω ότι ο καθένας μας και σε προσωπικό επίπεδο και σε κοινωνικό έχει στόχο και χρέος να παλεύει με αυτό το θηρίο, αν θέλετε, που μετατρέπει το χρόνο μόνο σε κάτι δικό μου. Μόνο σε κάτι το οποίο μόνο εγώ αξίζει να ζω, να υπάρχω, να διασκεδάζω, να απολαμβάνω. Θα κάνω ένα παραλληλισμό που ίσως φανεί, δεν ξέρω πώς θα φανεί, μπορεί να φανεί και λίγο γραφικός. Πριν από λίγο καιρό, επειδή τώρα ζούμε ουσιαστικά αυτό το ερωταστικό κλίμα, πριν από λίγο καιρό με την πανδημία, ήμασταν κλεισμένοι μέσα στο σπίτι. Τι μας έλειπε? Μέσα στο σπίτι, αν ας πούμε, ας θεωρήσουμε δεδομένο ότι είχαμε τα αγαθά να περνάμε, ήμασταν εμείς. Θέλαμε αυτό το άνοιγμα. Και τι θέλαμε, ουσιαστικά αυτό που γίνεται τώρα. Δηλαδή, τώρα βλέπει, βγαίνει στον δρόμο, ας πούμε. Την επικοινωνία. Πόδι. Ναι, περπατάει, αγκαλιάζει, χορεύει, τραγουδάει. Δηλαδή, ο άνθρωπος φαίνεται ότι όταν τον κλείσει τελικά πιο πολύ στο εγώ του, όπως τέλος πάντων φαντάζεται, ή άμα δει το άγριο πρόσωπο του εγώ. Του εγώ με την έννοια του κλεισμένος μέσα σε τέσσερις τείχους, δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Επειδή είπατε πριν, ας πούμε, πόσο εύκολο είναι. Όντως δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό το εγώ μας το έχουν πασπαλίσει με πολύ χρυσό σκόνη για να μας μοιάζει υπέροχο. Ενώ ουσιαστικά είναι ένα τέρας. Και ξαναλέω, στο εμείς διασώζεται το εγώ. Ποιος το πασπαλίζει? Νομίζω ότι είναι το. Πώς θα την πω τώρα έτσι. Να μην χρησιμοποιήσω οικονομικούς όρους, η φιλοσοφική έστω έννοια της πρόοδου και της ανάπτυξης μόνο ως ενός καταναλωτή. Δηλαδή ουσιαστικά ο καταναλωτής, και δεν εννοώ μόνο καταναλωτή προϊόντων, δηλαδή κάποιον ο οποίος αγοράζει, για να τονιστεί αυτή η έννοια του καταναλωτισμού υπάρχει λόγος να τονιστεί αυτή η έννοια του εγώ. Επομένως, όταν εσείς, ας πούμε, παράδειγμα πιστεύετε ότι είστε η μοναδική ύπαρξη στον κόσμο, στον περίγυρό σας, η οποία, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι ευπρόσδεκτη, ας πούμε, κοινωνικής μάθησης, είναι ευπρόσδεκτη ιδεών, αξιών. Θεωρείτε ότι εσείς, ας πούμε, είστε ανώτεροι από τους άλλους σε όλα τα επίπεδα. Καταναλώνετε δηλαδή ουσιαστικά τα αγαθά της ζωής πολύ καλύτερα από τους άλλους. Επομένως, διαχωρίζεστε. Σε αυτή την περίπτωση, η κατάσταση γίνεται πιο ασφυκτική, με την έννοια ότι ο κάθε άλλος μοιάζει λίγο κόλαση. Είναι αυτό που έλεγε ένας Γάλλος φιλόσοφος, ότι η κόλασή μου είναι η άλλη. Υπάρχει μια πολύ ωραία παραβολή του Χριστού που διαβάστηκε στην εκκλησία λίγο πριν, λίγες πριν εβδομάδες, του άφρονα πλουσίου. Πλούτησε η χώρα του και το μόνο που σκέφτηκε είναι να γκρεμίσω τις αποθήκες που έχω, γιατί δεν χωράνε τα αγαθά, να χτίσω μεγαλύτερες. Είναι μια ανθρώπινη λογική. Αυξάνω τα αγαθά μου, αυξάνομαι εγώ, πλουτίζω σε όλα τα επίπεδα, οπότε θα σκεφτώ τον εαυτό μου. Αυτό το οποίο λοιπόν συνέβη, λέει η περικοπή, το βράδυ του λέει ο Κύριος ή και ο Άγγελος, ότι σήμερα την ψυχή σου ζητάνε, φεύγεις. Και υπάρχει ένα αγωνιώδες ερώτημα. Αυτά που ετοίμασες, τι νους είναι? Αν κανείς καθίσει και σκεφτεί, αυτά όλα που έχω τελικά, όταν ας πούμε φύγω από αυτή τη ζωή, σε ποιον ανήκουν? Και ξαναλέω, δεν αναφέρομαι μόνο στα υλικά αγαθά, που εδώ υπάρχουν οι δομές της πολιτείας που θα ορίσει κληρονόμος και όλα τα υπόλοιπα. Αναφέρομαι γενικότερα στην ύπαρξη. Όταν η ύπαρξή μας λοιπόν είναι μόνο κλεισμένη για μας και σε όλα τα επίπεδα. Είπατε πριν, ας πούμε, για τα υλικά αγαθά. Μπορεί κάποιος να μην έχει να δώσει υλικά αγαθά, αλλά έχει να δώσει, ας πούμε, προσωπική παρουσία. Επειδή είπατε πριν και για τους μαθητές, άμα πει στους μαθητές, ας πούμε, πάμε να κάνουμε μια εθελοντική δράση, δεν χρειάζεται να πληρώσει τίποτα. Πάμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε κάποιους φτωχούς ανθρώπους να τους πούμε ένα κάλαντα. Ξέρω κάτι πάρα πολύ απλό. Χωρίς να πάρουμε χρήματα, απλά πάμε, ας πούμε, σε 10 φτωχούς ανθρώπους της γειτονιάς μας να τους πούμε τα κάλαντα. Αυτό είναι μια προσφορά στον συνάνθρωπο. Μάλιστα. Μπορεί να μην δίνεις λεφτά, αλλά δίνεις χρόνο, δίνεις χαμόγελο, δίνεις την παρουσία σου. Λοιπόν, σίγουρα ακούγονται γραφικά και. Καθόλου γραφικά. Καθόλου γραφικό. Νομίζω ότι είναι το βήμα για να λέμε αυτό. Είδατε τι είπαμε στην αρχή. Καλή χρονιά. Σε ποιον τη λέτε, σε εμένα ή σε εσάς? Εσείς τη λέτε σε μένα και εγώ τη λέω σε εσάς. Και τη λέμε στους ακροατές μας. Καλή χρονιά σημαίνει να έχουμε όλοι καλή χρονιά. Καλή χρονιά λοιπόν για όλους. Σας ευχαριστώ για τις κουβέντες. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλημέρα, κυρία Σιμακόπουλο, επίσης. Καλημέρα.